Καλησπέρα. Κατά βάση πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς, που δεν ήταν και λίγες, συγκαταλέγεται και η προκήρυξη εκλογών από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ο διεθνής παράγοντας δεν το περίμενε και δεν περίμενε και τόσο μεγάλη διαφορά. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς αναφέρονται οι διεθνείς εφημερίδες και οι διεθνείς ιστότοποι στο θέμα αυτό. Πάμε El País. Η El País λοιπόν γράφει σε εθνικές εκλογές οδηγεί η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα συγκεκριμένα μέσα το άρθρο λέει ότι παρά τις προεκλογικές παροχές του Τσίπρα, οι συνταξιούχοι ήταν ένα από τα τμήματα του πληθυσμού που επηρεάστηκαν περισσότερο από το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και η ψήφος των οποίων ίσως αποβεί καθοριστική και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Πάμε στη La Stampa. Η έγκυρη τελική, μάλλον πάμε στο France 24, να από ό,τι βλέπω, ναι. Αντιμέτωπος με την αποτυχία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αμέσως μετά το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στις 2 Ιουνίου. Αυτό είναι το France 24. Πάμε και στην επόμενη εφημερίδα να δούμε τι ακριβώς λέει. Εδώ έχουμε το Al Jazeera. Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί σε πρόωρες εκλογές μετά την ηχηρή ήττα. Και τέλος νομίζω ότι έχουμε τη La Stampa, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί... Όπου εκεί λέει ότι το, ουσιαστικά και εκείνος αναφέρει ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα ετήθηκε στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός παραδόθηκε και ουσιαστικά κάνει λόγο για πολιτικό σεισμό στην Ελλάδα μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της Κυριακής. Παρατηρούμε δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ έντονες εκφράσεις όσον αφορά και την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσον αφορά την προσωπικότητα του κύριου Τσίπρα. Ιουλία Βελισσαράτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Βεβαίως, βάζω και